σε πρόορες εκλογές. Πάμε όλα αυτά να τα ερμηνεύσουμε όσο μπορούμε με δύο εκλεκτούς καλεσμένους, τον κύριο Ανδρέα Κολοκυθά που είναι ο συντονιστής των Ανεξάρτητων Ελλήνων Ομού Φθιώτιδας και ο κύριος Καλτσάς από τη Νέα Δημοκρατία, με τους οποίους θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την μαραθώνια αυτή διαδικασία. Καλησπέρα και χρόνια πολλά και στους δύο σας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και από μένα. Κύριε Κολοκυθά, ξεκινώ με εσάς ως συγκυβερνήτη σε αυτό το τιμόνι, με τον Πάνο Καμένο που είπε και ελπίζουμε να είναι, αν και χλεβάστηκε γι' αυτό που είπε, το τελευταίο μνημόνιο και θα ξεκινήσει μια διαφορετική πορεία για τη χώρα. Τι εννοούσε με αυτό ακριβώς? Εγώ φαντάζομαι ότι είτε καλός είτε κακός είναι όντως το τελευταίο μνημόνιο. Δηλαδή ή θα πετύχουμε να έρθουμε να ορθοποδήσουμε σαν χώρα και να έρθουμε σε μια ισορροπία, ή θα αποτύχουμε και δεν θα έχουμε καμία θέση πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ. Mm-hmm. Βέβαια, δεν μπορεί να είναι κανένας ευχαριστημένος τη σημερινή μέρα, από τη στιγμή που θίγεται το βιωτικό επίπεδο όλων μας και όλων των συμπολιτών μας. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι όλο το προηγούμενο εξάμηνο αναζητηθήκαν όλες οι πιθανές εναλλακτικές, οι οποίες δεν οδήγησαν πουθενά. Αυτό δεν πρέπει να το κρύψουμε. Δηλαδή πήγαμε Ρωσία, πήγαμε Κίνα, πήγαμε να ζητήσαμε συμμαχίες με BRICS. Δεν ήταν τίποτα από αυτό το οποίο είτε και μας λέγανε και εμάς σαν αντιπολίτευση όταν ήμασταν, ναι, ότι θα μπορούσαμε να έχουμε. Και η πραγματικότητα είναι ότι το διεθνές σκηνικό είναι τέτοιο. Υπάρχει ένας οικονομικός πόλεμος και εμείς είμαστε μέσα στο διεθνές σκηνικό. Ένας μικρός παίκτης βέβαια, αλλά είμαστε. Ναι. Στο οποίο δεν μπορούμε να σταθούμε μόνοι μας. Κύριε Κολοκυθά, αυτό που σας κατηγορεί κάποιος κόσμος αυτή τη στιγμή, οι ψηφοφόροι, είναι ότι δεν μπορείτε να υπόσχεσαι τόσα πράγματα από τη στιγμή που δεν έχετε κάνει μια αλφα έρευνα. Δηλαδή, αυτό που λέτε τώρα στον κόσμο ότι αναζητήσαμε όλες τις εναλλακτικές, θα μπορούσατε να το είχατε κάνει όχι μόνο εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές, και να μην υπόσχεστε τον ουρανό μετάστρα και τη θάλασσα με όλα τα ψάρια στον κόσμο, ότι θα καταργηθούν τα μνημόνια κλπ. Γι' αυτό σας κατηγορεί ο κόσμος. Πολύ σωστή η παρατήρησή σας, όμως τότε, σαν αντιπολίτευση, δεν είχαμε όλα τα μέσα ούτως ώστε να πραγματοποιήσουμε αυτή την έρευνα. Δηλαδή, το να πάει ένα αντιπολιτευόμενο κόμμα μια επίσκεψη σε μια μεγάλη δύναμη, στη Ρωσία εν προκειμένου, εκεί θα πούνε ό,τι θέλει να ακούσει και ο ηγέτης της χώρας εκείνης, αλλά και τη βοήθεια που περιμένει να πάρει το αντιπολιτευόμενο. Θα σας διακόψω. Σαν κυβέρνηση γιατί όμως. Γιατί σας το λέω αυτό. Ναι. Όταν μετά τις ευρωεκλογές του καλοκαιριού που πέρασε, η κυβέρνηση προηγούμενη κατέβασε κάτω τα μολύβια και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της αγνοούσε στην ουσία τον προηγούμενο πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ξέροντας ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί μια τρίτη δύναμη όπως η Ρωσία ή η Κίνα να μην περιμένει και αυτή ότι αλλάζουν τα πράγματα στην Ελλάδα και να ενημερώσει ποιες είναι οι προθέσεις της τον νέο κυβερνήτη. Θα σας πω ειλικρινά. Και οι ίδιοι όμως δεν είχαν υπολογίσει τις επιπτώσεις των πληγών που είχαν ανοίξει οι ίδιοι. Δηλαδή βλέπουμε ότι το κύριο προϊόν, το εξαγώγημο της Ρωσίας, έχει φτάσει από τα 115 στα 42 δολάρια το πετρέλαιο. Δηλαδή έχει μια τέτοια οικονομική αιμορραγία στην οποία δεν μπορεί να στηρίξει κανέναν και να θέλει να στηρίξει. Ως προς την Κίνα, τα βλέπουμε τις τελευταίες 3 εβδομάδες το τι γίνεται στο χρηματιστήριό της. Όταν χάνει 3 στο ίδιο της το χρηματιστήριο, είναι δυνατόν να μπορέσει να βοηθήσει την Ελλάδα? Αυτά τα δεδομένα δεν υπήρχαν πέρυσι. Παρόλα αυτά, και εμείς να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας. Ότι γίνανε λάθη στη διαπραγμάτευση, ότι στραφήκαμε εναντίον των Ευρωπαίων, των εταίρων μας. Έτσι. Όμως αποδείχθηκε από όλη αυτή τη διαπραγμάτευση ότι δεν υπάρχει χώρος για τίποτα άλλο. Και όμως παρόλα αυτά μπορέσαμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα, όπως ήταν οι στόχοι των πρωτογενών πλεονασμάτων, όπως το ότι βγήκαμε από το αγγλικό δίκαιο που είχαν υπογράψει οι προηγούμενοι συγκυβερνώντες και μπήκαμε στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Ποιο είναι το ευρωπαϊκό δίκαιο? Θα σας πω. Τι είναι το ευρωπαϊκό δίκαιο? Έχει τη μεγάλη διαφορά. Δεν υπάρχει όρος ευρωπαϊκό δίκαιο. Υπάρχει. Και οι νομικοί το ξέρουν. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Οι νομικοί διερευνούν τα ημάτια τους ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκό δίκαιο. Και όμως το σπουδάζουν στην νομική. Είναι κάτι το οποίο είναι το πάρα πολύ γενικόλογο. Το σπουδάζουν. Θα σας πω όμως μία, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο. Είναι ότι δεν υπάρχουν εμπράγματες δεσμεύσεις στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Δηλαδή δεν μπορούν, αν δεν πληρώσουμε για παράδειγμα μία δόση, να έρθουν να μας πάρουν ένα λιμάνι.
Πράγμα το οποίο προβλέπονταν στην προηγούμενη δυναμική σύμβαση. Μα θα παίρνουν από το ταμείο, λέτε αυτά. Το ταμείο γι' αυτό έχει ένα βάθος χρόνου 30. Ολοκληρώνω λίγο. Έχει ένα βάθος χρόνου 30 ετών, ούτως ώστε μέσα από την ανάπτυξη να μπορεί να πάρει αξία κάτι. Γιατί αν το πάρουν τώρα, φυσικά με τις αξίες που υπάρχουν τώρα, δεν πρόκειται να βγάλουμε λεφτά. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Καλτσά, γιατί εσείς ήταν δεδομένοι περίπου η στάση της Νέας Δημοκρατίας, αν και κάποιοι αντιδρούσαν για την ψήφιση του μνημονίου και απείλησε και ο κύριος Μεϊμαράκης για διαγραφές, το οποίο δεν έκανε ούτε ο κύριος Τσίπρας. Κύριε Καλτσά, πάντως η Νέα Δημοκρατία ψήφισε. Δεν τα έχουμε συνηθίσει αυτά. Μα η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Είναι η δύναμη που έβαλε, ενέταξε τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ήταν δυνατόν σήμερα, ακόμα και με αυτές τις συνθήκες, να πάει κόντρα στο δικό της το DNA. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ήθελα όμως να αναφερθώ τώρα για το αγγλικό δίκαιο που είπε ο κ. Κολοκυθάς προηγουμένως και το ευρωπαϊκό. Ναι. Στην προηγούμενη Δανειακή Σύμβαση δεν υπήρχε ο ESM, αν δεν κάνω λάθος, που είναι σήμερα, σαν τέταρτος χρηματοδότης. Γι' αυτό και υπήρχε το αγγλικό δίκαιο. Σήμερα που είναι ο ESM, είναι καθαρά η Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν τέταρτος χρηματοδότης. Πάμε πλέον σε αυτό το ευρωπαϊκό δίκαιο, το οποίο όμως είναι και τελικά πρέπει να είναι χειρότερο από ό,τι ακούγεται από το αγγλικό. Το αγγλικό, ναι, σου δέσμευε, μπορεί να σου έπαιρνε ένα λιμάνι, όπως είπε ο κ. Κουλοκυθάς. Σήμερα θα σου παίρνει τις αγροτικές επιδοτήσεις, θα σου παίρνει το πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ, αν δεν δώσει μια δόση. Χάνονται από αλλού χρήματα, τα οποία είναι δεδομένα και τα έχεις απόλυτη ανάγκη για να μπορέσει να προχωρήσει. Κύριε Καλτσά, ψηφίσατε και εσείς το χειρότερο μνημόνιο, όπως το είπατε κι εσείς, με αυτό που ήδη είχατε ψηφίσει ως Νέα Δημοκρατία. Γιατί το κάνατε, απλά και μόνο για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Ακριβώς για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, και θέλω να πιστεύω ότι, όπως είπε και ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων σήμερα και χλεβάστηκε, είναι γεγονός για ότι είναι το τελευταίο μνημόνιο. Εύχομαι να είναι το τελευταίο μνημόνιο, να μην ξαναχρειαστεί να πάμε σε τέταρτο μνημόνιο, αρκεί να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν, αυτές που προβλέπονται, να ακολουθήσουμε επιτέλους αυτό το μνημόνιο, αυτή τη συμφωνία, να την βγάλουμε σε πέρας. Και να έχουμε μια καλύτερη προοπτική. Θεωρούμε ότι μέσα από αυτές τις διαδικασίες είναι καλύτερη προοπτική για τη χώρα μας από το να πηγαίνουμε συγγνώμη. Ακούσαμε νωρίτερα στο βίντεο τον αρχηγό σας, τον κύριο Μημαράκη, ο οποίος είπε ότι από σήμερα, από τη Δευτέρα, εν πάση περιπτώσει, δημιουργούνται ομάδες εργασίας, οι οποίες θα έχουν απότερο σκοπό να φτιάξουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ναι. Ετοιμάζεστε για εκλογές? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ούτε μπορούμε να προκαλέσουμε εκλογές αυτή την ώρα, ούτε θέλουμε να προκαλέσουμε εκλογές. Είναι πολύ κοντά. Θεωρούμε και έχουμε πει σε κάθε τόνο, όπως μπορούμε καλύτερα και να το δώσουμε, να το καταλάβει και η κοινωνία, ότι δεν είναι ο σκοπός μας οι εκλογές αυτή την ώρα. Όχι γιατί θα χάσουμε. Δεν έχει ανάγκη η χώρα αυτή την ώρα από αυτά τα έξοδα, από αυτή την κατάσταση που ό,τι σημαίνει εκλογές. Γιατί, όπως ξέρετε, όταν προκυρήσονται εκλογές, πάβουν τα πάντα, σταματάνε όλα. Ο κύριος Τσίπρας όμως είπε. Ο κύριος Τσίπρας το αρέσκεται στις εκλογές. Το ψιλοζήτησε. Ο Τσίπρας αρέσκεται στις εκλογές. Το ψιλοζήτησε ο κύριος Μημαράκης. Δεν το ζήτησε. Είπε, αν είναι να μας απειλείται συνεχώς. Αν μας απειλείται συνεχώς με εκλογές, ελάτε κάντε τι να κάνουμε. Δεν γίνεται. Τον Ιανουάριο ο κύριος Τσίπρας προκάλεσε τις εκλογές μην ψηφίζοντας τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θέλησε να πάει να κάνει διαπραγμάτευση. Αντιμετώπισε την πραγματικότητα. Η χώρα μας είναι ένας παίκτης μέσα στην ευρωπαϊκό γίγνεσθε, αλλά είναι μικρός. Δεν έχει την τρομερή δύναμη αυτή. Και αυτή την ώρα είναι με το χέρι προτεταμένο και ζητάει χρήματα. Γιατί? Για να μπορέσει να συντηρήσει αυτό το πελατειακό κράτος που έχει, αυτό με τους δημοσίους υπαλλήλους. Καταλάβατε κι εσείς ότι δεν υπάρχει άλλη έξοδος, κύριε Καλτσά? Εμείς την ξέραμε ότι δεν υπάρχει άλλη έξοδος. Την είχατε γευτεί με τον Αντώνη Σαμαρά, που είχαν τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια. Πολλές φορές. Και το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν ότι συνεχώς φέρναν καινούργια προσώπα. Δεν μιλάω για την αντιπολίτευση, μιλάω και για τους Ευρωπαίους, έτσι. Σαφώς για τους Ευρωπαίους μιλάω. Κύριε Καλτσά, να ρωτήσω. Ζητούσαν συνεχώς νέα πράγματα. Πάνω σε αυτό που λέτε, όταν κάποιοι εταίροι, δανειστές, όπως θέλετε πείτε τους, έχουν μια τέτοια συμπεριφορά ανάμεσα στις τελευταίες ελληνικές κυβερνήσεις, τόσο σε αυτή του Γιώργου Παπανδρέου, όσο σε αυτή του Αντώνη Σαμαρά. Γιατί εμείς πρέπει πάση θυσία να είμαστε σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση? Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτόν τον τρόπο που είναι δομημένη σήμερα και δυστυχώς και με το χειρότερο τρόπο το κατάλαβε και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν μπορεί να αλλάξει άμεσα. Έτσι, πρέπει να... Πρέπει να είμαστε μέσα, δεν μπορούμε να είμαστε κάπου διαφορετικά. Είναι γεωστρατηγικός ο ρόλος της χώρας μας, που αν προσπαθήσουμε να αυτονομηθούμε, εγώ θεωρώ ότι θα έχουμε άλλα προβλήματα αύριο. Δηλαδή, αν έχουμε τέτοιους φίλους με τους εχθρούς, τι γίνεται, για να καταλάβω δηλαδή. Ακριβώς όμως, επειδή έχουμε και πάρα πολλούς εχθρούς γύρω-γύρω που περιμένουν και καραδοκούν, καλύτερα είναι να έχουμε έστω και αυτούς τους φίλους και να μπορέσουμε σιγά-σιγά και εμείς να αλλάξουμε, να πάμε προς το καλύτερο.
και να διαμορφώσουμε την χώρα. Ερχόμαστε γιατί μάλλον ο κύριος Δραγασάκης είπε μια σκληρή αλήθεια. Δεν το περιμέναμε, υπολογίσαμε αλλιώς. Υπολογίσαμε ότι θα τους εκβιάσουμε με μια πιθανή έξοδο, θα ανατραπεί λίγο το οικονομικό σύστημα. Δεν έγιναν όλα αυτά και ήρθαμε σε αυτό το πικρό μνημόνιο. Παρακαλώ. Θα σας πω. Σίγουρα έχουμε αρκετές απώλειες. Όμως κάτι κάναμε και γι' αυτό υπάρχουν και κάποια ελάχιστα κέρδη, αν μπορούμε να τα πούμε. Και αυτό είναι γιατί κατάλαβαν και οι Ευρωπαίοι, χωρίς να θέλουν βέβαια να το δείξουν, ότι κοστίζει η Ελλάδα. Όχι απαραίτητα οικονομικά, αλλά και γεωστρατηγικά. Και γι' αυτό και αυτοί έχουν μαλακώσει σε κάποια πράγματα στις απαιτήσεις τους. Ναι. Δηλαδή, στα πρωτογενή πλεονάσματα. Είδαμε ότι κάνανε πίσω ως προς το ύψος του. Ως προς το ότι θα δώσουν και κάποια χρήματα τα οποία να πληρωθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Δηλαδή λίγο να κινηθεί η αγορά. Ότι δεν επέμειναν στα κόκκινα δάνεια να πουληθούν σε funds του εξωτερικού και αυτά να διαπραγματεύονται την εξόφλησή τους. Κύριε Κολοκυθά, δηλαδή βλέπουμε και συγγνώμη, υπάρχουν καλά, αλλά υπάρχουν και πολλά χειρότερα. Συγγνώμη που θα σας διακόψω. Ναι. Μα είναι δυνατόν. Αυτό τι αντίκτυπο θα έχει στον κόσμο όταν ανεβαίνει η φορολογία κατακόρυφα, όταν διατηρεί το έμφυο ο οποίος είχε μπει ως προσωρινός νόμος, όταν το ΦΠΑ ανεβαίνει, σχεδόν διπλασιάζεται, όταν αυξάνονται οι εισφορές των αγροτών, όταν μπαίνει τέτοια φορολογία στους αγρότες. Μα είναι δυνατόν να μην μειωθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα. Ή θα τα έπαιρνα από πρωτογενή πλεονάσματα ή θα τα έπαιρνα από επιπλέον μέτρα. Ναι, θα θυμίσω όμως ότι εάν ίσχυαν τα προηγούμενα πρωτογενή πλεονάσματα, θα έπρεπε να πάρθουν μέτρα 40 δις. Και όχι 7,5 και 8 και 11 όσα είναι τώρα. Είναι μεγάλη διαφορά. Ναι, μπορεί να είναι σκληρό ότι οι αγρότες εκεί που μέχρι χθες δεν πλήρωναν τη φορολογία που πληρώνουν, για παράδειγμα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ναι, είναι σκληρό ότι οι αγρότες θα πληρώνουν πολύ ψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές, όμως βλέπουμε ότι και άλλες κοινωνικές ομάδες θίχτηκαν από τα προηγούμενα μνημόνια και εν μέρη νιώθουν και αδικημένοι. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και ότι τα προνόμια τα οποία είτε μέσα σε εισαγωγικά είτε εκτός εισαγωγικά έχει κάθε κοινωνική ομάδα, τα είχε με βάση κάποια πράγματα προ 30 και 40 ετών. Αυτά δεν πρέπει να τα ξανακοιτάξουμε. Συμφωνούμε ότι κάποια μέτρα ήταν μέτρα τα οποία έπρεπε να εφαρμοστούν, ότι υπάρχει μνημόνιο είτε όχι. Και οι επιδοτήσεις, γιατί το αναφέρετε, δίδονται με κάποιον σκοπό. Δηλαδή, επιδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μια συγκεκριμένη καλλιέργεια μέχρι αυτή να αναπτυχθεί. Το να εισπράττουμε εμείς τις επιδοτήσεις και να μην προχωρούμε στην καλλιέργεια αυτή. Δεν φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φταίμε εμείς που δεν τις χρησιμοποιούμε για εκεί που πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε. Αυτό όμως πρέπει να τελειώνει. Να μην μπούμε τώρα συγκεκριμένα. Πέραν των μνημονίων, έτσι. Πέραν των μνημονίων. Συμφωνούμε όλοι ότι κάποια μέτρα έπρεπε να πάρθουν, είτε υπάρχει μνημόνιο είτε δεν υπάρχει μνημόνιο. Ακριβώς. Ωστόσο, όταν μια κυβέρνηση είναι εκλεγμένη με τη ρητορική του καταργούμε τα μνημόνια και έχει μεσολαβήσει και ένα δημοψήφισμα το οποίο έχει λάβει 61% όχι στα μνημόνια, δεν μπορεί τώρα να έρχεται και να εκθιάζει το μνημόνιο παρουσιάζοντας 13 μέτρα τα οποία είναι η σωτηρία του ελληνικού λαού. Θα συμφωνήσω ότι το ερώτημα του δημοψηφίσματος ήταν εθολό και έπρεπε να ήταν ευθύς εξ αρχής, ευρώ ή δραχμή. Αυτή είναι η άποψη δική μου και την είχα εκφράσει και στο κόμμα το δικό μου και γενικά. Γι' αυτό έχουμε και τα σημερινά προβλήματα. Που ορισμένοι υποστηρίζουν τη δραχμή περισσότερο. Για να ρωτήσουμε τον ελληνικό λαό όμως, τι προτιμάει, το ευρώ ή τη δραχμή? Το ευρώ θέλει θυσίες. Και εμένα, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, δεν μου αρέσουν. Αλλά πρέπει να το υποστώ. Λοιπόν, μάλιστα. Κύριε Καλτσά. Μπορώ να απαντήσω μισό. Παρακαλώ, ναι. Βεβαίως. Βλέπουμε τώρα ότι η κυβέρνηση ωραιοποιεί λίγο τα μνημόνια και δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό. Αυτό που σας είπα πριν και εγώ, ότι παρουσίασε χθες ένα νόμο paper το οποίο το εκθιάζει στην ουσία. Ακριβώς. Το θέμα μας είναι όμως και το άλλο. Ότι όπως είπε ο κ. Κολοκυθάς προηγουμένως, έπρεπε να είναι πιο ξεκάθαρο το δημοψήφισμα, αν θέλουμε ευρώ ή δραχμή. Για μένα και για τη δικιά μας παράταξη, θεωρώ ότι δεν έπρεπε να υπάρχει καν δημοψήφισμα γιατί τουλάχιστον σε αυτή την κατεύθυνση. Ξέραμε πολύ καλά που πηγαίναμε, γνωρίζαμε ότι θα γινόντουσαν όλα αυτά τα πράγματα σήμερα. Σας είχα πει και πριν από ένα μήνα εδώ στο ίδιο στούντιο ότι μάλλον ζούμε ένα θέατρο της κυβέρνησης για να μπορέσει να περάσει τα μέτρα, τα δυσβάσταχτα που έρχονται, βάζοντας ένα δημοψήφισμα, προσδοκώντας το ναι που δεν ήρθε, για να έχει άλοθη. Σε αυτό διαφωνώ. Το έκανε όμως. Συγγνώμη, κύριε Γουλή, μετά θα ολοκληρώσετε. Και φτάσαμε εκεί.
δεν έπρεπε το δημοψήφισμα να γίνει. Δεν έπρεπε το την κατάσταση που βρισκόταν η χώρα το Δεκέμβριο του 2014, που μπορούσε να βγει και στις αγορές πιθανά αύριο, να μπορεί να μιλάει και να διαχειριστεί και το θέμα του χρέους τότε. Μεσολάβησαν 6 μήνες διαπραγμάτευσης, της όποιας διαπραγμάτευσης, σκληρής, όπως θέλετε πέστε, όπως λέει η κυβέρνηση. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Μηδενικό. Ή μάλλον όχι μηδενικό, ήταν καθαρά αρνητικό και φτάσαμε να έχουμε πολύ μεγαλύτερα ελλείμματα και γι' αυτό σήμερα χρειαζόμαστε όλα αυτά τα μέτρα που γίνονται. Πάντως και τους προηγούμενους 6 μήνες, από τις ευρωεκλογές μέχρι και το Δεκέμβριο, όλοι οι υπουργοί είχαν κατεβάσει τα μολύβια κάτω, κύριε. Συμφωνώ μαζί σας σε αυτό, γιατί μπορώ να σας πω όμως ότι υπήρχε μια συγκυβέρνηση και τότε. Όταν χάθηκε, έτσι, είχαμε αυτά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, αμέσως μοιραία η συγκυβέρνηση, ο εταίρος μας, ζήτησε να πάμε σε άλλες πολιτικές. Και αναγκαστικά και η κυβέρνηση Σαμαρά και όλη η λειτουργία διαφοροποιήθηκε. Προς το χειρότερο, κακώς έγινε. Και θα ήθελα να συμπληρώσω. Δεν μείνανε στις πολιτικές που είχαν μέχρι εκείνη την ώρα. Δηλαδή το αναπόφευκτο θα γινόταν. Ότι ήδη είχαν αρχίσει να ρίχνουν οι Ευρωπαίοι την ελληνική κυβέρνηση. Άσχετα ότι ήταν τότε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πούμε πρακτικά στον κόσμο, κύριε Κολοκυθάκη, κύριε Καλτσά, να κλείσουμε γιατί είναι και χρονιάρες μέρες. Πρακτικά ο Έλληνας πολίτης έχει βάλει πλάτη 5 χρόνια. Καλείται θεωρητικά να βάλει άλλα 3, κύριε Κολοκυθά. Θα είναι αυτό που είπε ο Πάνος ο Καμένος, είναι το τελευταίο μνημόνιο, ακόμη ξαναλέω αν και χλεβάστηκε. Εγώ και θέλω να είμαι αισιόδοξος, ναι. Όπως και να έχει, θα είναι το τελευταίο μνημόνιο. Τι εννοείς? Είτε θα επιτύχουμε να έρθουμε, όπως είπα στον πρόλογο μου, ή θα βουλιάξουμε εντελώς. Είμαστε υποχρεωμένοι να πετύχουμε και να σκεφτόμαστε αισιόδοξα. Είμαστε υποχρεωμένοι να δουλέψουμε προς τη θετική κατεύθυνση, ο καθένας ως μονάδα, ούτως ώστε το κράτος να μπορέσει να ανασάνει και κοινώς να πιστούμε όλοι ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Ειδικά έξωθεν εύκολες λύσεις, πολύ περισσότερο να πούμε υποθετικά ότι πάμε σε μία δραχμή η οποία δεν έχει πουθενά να στηριχθεί. Ούτε συναλλαγματικά αποθέματα, ούτε εγχώρια παραγωγή, ούτως ώστε να μπει σε ένα σύστημα διεθνών ισοτιμιών να έχει μια αξία. Κανένας δεν θα δώσει αξία σε μια δραχμή. Μάλιστα. Και φυσικά, ως μια χώρα που εισάγουμε πάρα πολλά πράγματα, θα βρεθούμε σε μια πολύ δύσκολη θέση. Γι' αυτό, παρόλο που, όπως είπατε, πήραμε την ψήφο του ελληνικού λαού με αντιμνημονιακό λόγο, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην πολύ δυσάρεστη θέση, ακόμη και εμείς οι ίδιοι, τα στελέχη των ανεξαρτήτων Ελλήνων, να αναγνωρίσουμε ότι δεν γίνεται να πάρουμε άλλο δρόμο, γιατί έτσι είναι δυστυχώς η διεθνής κατάσταση που πρέπει να είμαστε προσδεδεμένοι στη Δύση. Μάλιστα. Κύριε Καλτσά, να κλείσουμε με εσάς. Ναι. Με χαρά άκουσα το φίλο τον Ανδρέα τον Κολοκυθά να λέει πριν από λίγο ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Αυτό μας δείχνει ότι η συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ ήρθαν στην πραγματικότητα. Αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε την Ευρώπη εμείς. Δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Είναι καλό να πιστεύουμε ότι να πρέπει μάλλον όλοι μαζί πια μέσα σε αυτή τη Βουλή να βοηθήσουμε την κατάσταση να προχωρήσει το μνημόνιο. Καλός ή κακός είναι αυτό το μνημόνιο, το ψηφίσαμε. Αναγκαζόμαστε και εμείς να ψηφίσουμε μέτρα τα οποία δεν είχαμε πάρει τα προηγούμενα χρόνια. Κάποια μέτρα εναντίον των αγροτών και πολλά ακόμη που περνάνε μέσα από αυτό το μνημόνιο. Εμείς είχαμε φροντίσει, τουλάχιστον σαν Νέα Δημοκρατία, μέσα από τη δικιά μας διαπραγμάτευση, που δεν ήταν ενδεδειγμένη κατά το ΣΥΡΙΖΑ και του ΑΝΕΛ, είχαμε φροντίσει αυτά τα μέτρα να μην τα πάρουμε ποτέ. Ούτε σήμερα όμως. Και για τους Ευρωπαίους. Στην τελευταία αξιολόγηση αυτό επέμεναν. Αυτά είναι. Αυτά που ψηφίσαμε, ναι. Σήμερα, χτες δηλαδή, ήταν. Σήμερα το πρωί, χάσαμε και τις μέρες. Είναι αυτά τα οποία ζητούσαν στην τελευταία αξιολόγηση του Φεβρουαρίου. Ωραία. Λοιπόν, κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά για την αυριανή ημέρα. Να μας φωτίσει όλους και ιδιαίτερα τα πολιτικά πρόσωπα να κάνουν το σωστό. Καλό βράδυ στον κύριο Κολοκυθά και στον κύριο Καλτσά.